Μετά τις βουτιές της παραλίας έρχονται οι βουτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς χιλιάδων οικοκυριών λόγω έμφυα, με τα πρώτα τσουχτερά ραβασάκια να έρχονται το Σεπτέμβριο. Είμαστε στην τελική ευθεία. Αυτή τη στιγμή γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων και από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά μετά τις 25 μέχρι τέλη Αυγούστου θα έχουν αναρτηθεί στο TaxesNet όλα τα καθαριστικά που αφορούν τον έμφυα, το φόρο ιδιοκτησίας δηλαδή για το 2016. Θα τα βρω πού, αν κλέψω τα έχω. Πού θα τα βρω. Κουμάντα έχω κάνει. Πού θα το βρω, ρε κούκλα, ποια κουμάντα, υπάρχουν κουμάντα τώρα. Πού δεν έχουμε φράγκο. Έχω γυρίσει τα 2/3 του κόσμου. Κρίμα στον τόπο να μην τον εκυβερνούν ανθρώποι. Μένουν λεφτά, κοπελιά μου, για την άκρη. Όπως μπορώ θα τα καταφέρω, όπως μπορώ. Όπως εκτιμάται, πάνω από 1.000 ευρώ έμφυα θα κληθούν να πληρώσουν φέτος περίπου 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, με τη μεσαία τάξη να πλήττεται περισσότερο, καθώς καλείται να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος του φόρου. Περιμένουμε 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν επιπλέον φόρο σε σχέση με ό,τι πλήρωσαν πέρυσι. Το 30 έως 35% περίπου θα πληρώσει τον ίδιο φόρο, ενώ υπάρχουν και μικρές ιδιοκτησίες οι οποίες θα δουν μια μικρή ελάφρυνση, ανάλογα βέβαια πάντα με το ύψος της ιδιοκτησίας, και αυτό οφείλεται λόγω της μείωσης των αντικειμενικών αξιών. Όσοι έχουν και μπορούν να πληρώσουν, θα πληρώσουν. Οι άλλοι θα τα κάνουν με δόση. Και όσοι κλέβουν, δεν πληρώσουν. Εμείς παίρνουμε τη σύνταξη και ίσως από τη βγάνουμε. Και παίρνουμε δανεικά από τα κοπέλια από πέρα από δεν να πούμε να πληρώσουμε. Γιατί πρέπει να μάθω να πληρώνω Έλληνες. Έμφυα να φέρνω, άμα θα έχω να πληρώσω. Άμα δεν έχω, δεν πληρώνω. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα αναρτηθούν στο TaxesNet τα καθαριστικά του έμφυα, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καλούνται συνολικά να πληρώσουν 3,25 δις ευρώ. Να πούμε όμως ότι το τελικό αποτέλεσμα του φόρου δεν θα αλλάξει. 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι η βεβαίωση του φόρου και στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι η σπαξιμότητά του. Το τελικό δηλαδή αποτέλεσμα, παρά τις μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, θα είναι ακριβώς το ίδιο με το έμφυα του 2015. Αρκετοί πάντως δηλώνουν οικονομική αδυναμία, καθώς όπως μας εξήγησαν, χρήματα μετά τις διακοπές δεν περίσσεψαν για την πληρωμή του έμφυα. Πέστησε ότι είναι καραγκιόζηδες αυτοί που κυβερνούν και μάλλον φύγω τον καραγκιόζη που είναι σοβαρός άνθρωπος. Τον έμφυα εγώ δεν τον πληρώνω. Αν θέλω να βγει ο Κατρούγκαλος να μου πει είτε η κυβέρνηση είναι αριστερή ή φασιστική και τίποτα άλλο και να πάνε να πνιγούνε. Ο φετινός έμφυα θα εξοφληθεί σε 5 δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου και την τελευταία στα τέλη Ιανουαρίου.